Που βγήκαν στους δρόμους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Χανίων και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΓΕΣΕ. Από την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, οι συγκεντρωμένοι ένωσαν τη φωνή τους με τον κόσμο της εργασίας σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν πάει άλλο. Το μαχαίρι έφτασε πια στο κόκαλο. Ανακοινώνονται συνέχεια στασιμότητα τιμών, αυξήσεις μισθών, τριετίες. Πρόστιμα σε μεγάλες επιχειρήσεις και τελικά αποδεικνύεται στην ουσία ότι δεν γίνεται τίποτα. Όλα είναι μια κοροϊδία. Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιπαλέψουμε με συμβάσεις εργασίας που να έχουν σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι με αυτά που μας επιβάλλει ο νόμος Βρούτση Ατσιόγλου ή ακόμα και αυτό το τερατούργημα του Χατζηδάκη με τις 10 και 13 ώρες εργασίας για τον κάθε ένα εργαζόμενο. Η ΓΕΣΕ προτείνει και απαιτεί την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Να φανταστείτε σήμερα από έρευνες που έχουν γίνει ότι οι μισθοί οι σημερινοί βάσει της αγοραστικής αξίας της σημερινής είναι όπως ήταν οι μισθοί το 2000. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται. Εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό, οικοδόμοι, διανομής, αγρότες, υπάλληλοι δεκάδων κλάδων του ιδιωτικού τομέα στα Χανιά μίλησαν για συνθήκες φτωχοποίησης προειδοποιώντας πως ο αγώνας τους για αξιοπρεπή διαβίωση θα είναι συνεχής. Είμαστε αποφασισμένοι να αναδείξουμε το ζήτημα και να δουλεύουμε ανθρώπινα ωράρια για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον αγώνα, την απεργία για να διεκδικήσουμε αυξήσεις και να μην αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε νυχθημερών για να βιοπορήσουμε τα νοικοκυριά μας. Ενωμένοι όλοι μαζί, εργάτες, αγρότες, μπορούμε να νικήσουμε αυτό το σύστημα το οποίο μας εξεκληρίζει. Στο Ρέθυμνο, η απεργιακή συγκέντρωση έγινε στο Εργατικό Κέντρο με τη συμμετοχή του Συνδικάτου Οικοδόμων, της ΕΛΜΕΡ και της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ. 50 ώρες για 400 ευρώ! Δεν φταίει η μεταναστρία, φταίει το παιδικό! Ζητάμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις επιτέλους να γυρίσει στα συνδικάτα, διότι δεν γίνεται ακόμα σήμερα που μιλάμε, τα μνημόνια έχουν φύγει, εμείς να είμαστε με μνημονιακούς νόμους και να αποφασίζει ο εκάστοτε υπουργός το ύψος του κατώτατου μισθού. Τα προβλήματα είναι εδώ και απαιτούν άμεσες λύσεις. Η ακρίβεια δεν μπορεί να περιμένει, μας έχει όλους ροκανίσει το εισόδημα. Εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι του Ρεθύμνου διαδήλωσαν για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθολική κοινωνική προστασία.